σας, γεια στον όμορφο κόσμο του You Smile. Γεια σας. Να ευχαριστήσουμε το You Smile και το χαμόγελο του παιδιού που μας δέχεται για άλλη μια φορά στο χώρο τους. Σήμερα θα έχουμε παρέα σε όλη την εκπομπή τη φίλη μας τη Μιλένα Πεκλάρη, η οποία είναι και η γραφίστρια από το χαμόγελο του παιδιού και μας έχει φτιάξει όλα αυτά τα ωραία τα σκίτσα που βλέπετε. Είναι τιμή μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα. Καλώς σας βρήκα. Ονειρευόμαστε. Σήμερα θα ονειρευτούμε και θα πούμε για γραφίστες και θα πούμε πολλά πράγματα. Έφερα κι άλλους στην ομάδα μου. Έφερα τη Χριστίνα, βοηθάει εδώ πάρα πολύ τους γραφίστες και όλα τα παιδιά. Τι φέραμε εδώ πέρα, να κάνουμε μια κουβεντούλα και τρεις μαζί. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, τι ακριβώς είναι η γραφιστική? Πίσω από οποιαδήποτε σύνθεση ουσιαστικά βλέπουμε, εκτυπωμένη, βρίσκεται ένας γραφίστας. Δηλαδή, πίσω από αφίσες, συσκευασίες, περιοδικά, εφημερίδες, διαφημίσεις, φυλάδια. Δηλαδή τα πάντα όλα. Ναι, τα πάντα όλα, ακριβώς αυτό. Τα πάντα αυτά τα συνθέτει ο γραφίστας. Στις περισσότερες φορές συναμβάνει εκείνος τη δημιουργική ιδέα. Σε κάποιες άλλες του ανατίθεται, ας πούμε, να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Κατά πόσον είναι ένα επάγγελμα που εξελίσσεται? Φαντάζομαι ότι ακολουθεί την πορεία και τις νέες τεχνολογίες, που σημαίνει ότι ο επαγγελματίας γραφίστας δεν θα πρέπει να μένει στάσιμος. Mm-hmm. Από άποψη γνώσεων, mm-hmm. κατά πόσον αυτό είναι εφικτό και εύκολο να συμβεί? Κοιτάξτε να δεις, από τότε που ξεκίνησε, ας πούμε, το επάγγελμα, όλα γίνονταν με το χέρι. Δηλαδή, να φανταστείς, η φωτοσύνθεση στις εφημερίδες γινόταν γράμμα-γράμμα, ξέρω εγώ. Τώρα πλέον όλα γίνονται στον υπολογιστή. Και επειδή λόγω της οικονομικής κρίσης, ξέρω εγώ, κυρίως στον χώρο των εντύπων κλείνουν και εφημερίδες και περιοδικά. Θα τα ακούτε σίγουρα. Υπάρχουν και άλλοι κλάδοι. Πιο πολύ το παιχνίδι παίζεται στο ίντερνετ. Οπότε ουσιαστικά έχουμε από τον υπολογιστή που γίνονται όλα, ουσιαστικά περνάμε λίγο και στο ίντερνετ, δηλαδή στο web design, που ένας γραφίστας πιστεύω ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να σπουδάσει και αυτό το κομμάτι της γραφιστικής. Άρα πρέπει να προσαρμοστεί. Ναι, πρέπει να προσαρμοστεί λίγο στις εποχές. Και στην αλλαγή αυτή. Ένας γραφίστας, εγώ θέλω να ρωτήσω, ο χώρος που εργάζεται και το περιβάλλον του είναι σε ένα γραφείο και ένας υπολογιστής? Η αλήθεια είναι ότι η δουλειά είναι καθαρά καθιστική. Δηλαδή, επειδή τα περισσότερα, όπως είπαμε, γίνονται στον υπολογιστή, γι' αυτό το λόγο είναι ουσιαστικά ο γραφίστης και ο υπολογιστής. Ναι. Είναι εύκολο στον υπολογιστή να κάνεις αυτή τη δουλειά? Δηλαδή, παρέχει ό,τι χρειάζεσαι? Εύκολο δεν το λες, απλά θέλει εξάσκηση και θέλει και λίγο φαντασία. Ο γραφίστας πού μπορεί να εργαστεί? Καταρχήν εφημερίδες περιοδικά, όπου κάνει τη σελιδοποίηση. Εξώφυλλα, τα σελίδες, το στήσιμο των σελίδων, αυτά. Επεξεργασία φωτογραφίας. Αν και εντάξει, θα το κάνουν και φωτογράφοι, αλλά συνήθως κάνουν όλο το πακέτο γραφίστες. Σε διαφημιστική εταιρεία όπου θα κάνει φυλάδια, καταχωρήσεις, διαφημιστικές, αφίσες, διάφορα τέτοια. Λογότυπα εταιριών, επαγγελματικές κάρτες, σε εταιρείες που θα αναλάβει τις συσκευασίες των εταιριών. Δηλαδή, ας πούμε, το βλέπεις και εγώ, ας πούμε, ένα κουτί, ένα μπουκάλι απορριπαντικού, ας πούμε, που έχει την ετικέτα. Μπορεί να έχει δικό του ατελιέ που να αναλαμβάνει τα πάντα. Ωραία. Και σε τηλεόραση μπορεί να δουλέψει ένας γραφίστας? Και σε τηλεόραση, ναι. Υπάρχουν βέβαια κάποια ειδικά προγράμματα που δουλεύεις για να κάνεις γραφιστικά στη τηλεόραση. Για να καταλάβεις το κόνσεπτ μιας δουλειάς των γραφικών, κάποιων νέων γραφικών που πρέπει να φτιάξεις και με βάση την εμπειρία σου εδώ που βοηθάς εθελοντικά το You Smile, τι είναι αυτό που σε εμπνέει ώστε την ιδέα εσύ να την οπτικοποιήσεις και να προχωρήσεις στη δημιουργία των γραφικών? Κάθε δουλειά που αναλαμβάνεις είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή, το να κάνω, ας πούμε, τα γραφικά για μια εκπομπή στο You Smile, το οποίο είναι, εντάξει, πολύ φρέσκο και νεανικό και είναι ίσως το πιο δημιουργικό πράγμα που έχω κάνει, θέλω να σου πω κιόλας. Είναι τελείως διαφορετικό από το να λάβεις, ξέρω εγώ, να κάνεις ένα φυλάδιο για μια εταιρεία που είναι πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ
έτσι, αυστηρή στο ύφος. Θέλω να πω, θέλεις δηλαδή, να συγκεντρώνεις όσο θέλει το δυνατό καταρχήν περισσότερες πληροφορίες για, αυτό, για το κόνσεπτ, ναι, της δουλειάς. Καταρχήν, ξεκινάς από το που αναφέρεσαι, δηλαδή ποιος κόσμος θα το δει. Δηλαδή δεν θα το δουν νέα παιδιά. Αλλού θα μπορεί να απευθυνθείς στις νοικοκυρές ή αλλού μπορεί να απευθυνθείς σε κάποιους μεγαλύτερους ανθρώπους. Μετά ξεκινάς να συλλέγεις ιδέες, εγώ συνήθως παίρνω και τον τίτλο κάθε εκπομπή που κάνουμε εδώ στο Your Smile. Λίγο, ξέρω αν υπάρχει κάποιο λογοπαίγνιο, αν μπορείς να με παίξεις μια εικόνα, τι σου έρχεται στο μυαλό. Ιδέες παίρνεις, ξέρεις, όσοι ασχολούνται με την τέχνη και την δημιουργία, παίρνουν ιδέες και πέρα από το δρόμο. Βέβαια. Έχει τύχει δηλαδή δρόμο, να δεις κάτι και να πεις, θα δημιουργήσω κάτι. Από περιοδικά και ξένα περιοδικά, είναι πολύ καλό να ενημερώνεται κάποιος γραφίστας από ξένα περιοδικά και ξένα site, δηλαδή το καλό είναι να συλλέγεις γενικά εικόνες από οπουδήποτε. Γιατί κάποια στιγμή σου έρχεται μια φλασιά και λες, α, αυτό θα δει, θυμάσαι. Δηλαδή θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω εδώ. Όχι να το κλέψεις βέβαια, να το αντιγράψεις τελείως, αλλά να εμπνεύσεις από αυτό. Και τι είναι αυτό που κάνει ένα γραφίστα να ξεχωρίζει τελικά και να γίνει όνομα, το ταλέντο του ή ότι του δίνονται κάποιες ευκαιρίες για καλές δουλειές και έτσι αναδεικνύεται και φαίνεται προς τα έξω? Νομίζω ότι είναι ο συνδυασμός των δύο. Εντάξει, και να σου δοθεί μια τεράστια ευκαιρία, αν δεν έχεις το ταλέντο, δεν μπορείς να αξιοποιήσεις. Οπότε, ναι, αν έχεις και ταλέντο και αρπάξεις και την ευκαιρία που θα σου δοθεί, νομίζω ότι είναι το τέλειο. Ωραία. Πιστεύεις ότι ο γραφίστας κρύβει ένα παιδί μέσα του? Εγώ θυμάμαι από το σχολείο, στους μαθητές μου, που ζωγράφιζαν συνεχώς. Ναι. Καλή ώρα. Ναι, σκίτσα στο τετραδιό τους. Και τελικά κάποια παιδιά από τους μαθητές μου ακολούθησαν αυτό το επάγγελμα. Είναι δηλαδή κάτι που ακολουθεί τον άνθρωπο από τα πρώτα βήματα, από τα πρώτα χρόνια της ζωής, το να σκιτσάει, το να ζωγραφίσει. Ναι. Σίγουρα σου δίνει, δηλαδή αν είναι κάτι που αγαπάς και το κάνεις, δηλαδή οι περισσότεροι γραφίστες, εντάξει, βλέπεις ότι σου λένε στα παιδικά τους χρόνια ότι είχαν πολύ καλή σχέση με τη ζωγραφική ή με τις εικόνες γενικά, με τα περιοδικά, εγώ ας πούμε είχα ένα κόλλημα να κάνω συνέχεια κολλάζ. Δηλαδή έφτιαχνα τετραδιάκια σαν συνθέτης μια σελίδα περιοδικού, ας πούμε. Με τον τίτλο, ξέρω εγώ, με τις φωτογραφιούλες, με τα διάφορα. Είναι ένα επάγγελμα δημιουργικό που πρέπει, ναι, να έχεις πολλά ερεθίσματα. Δηλαδή κάτι που προσπαθούσα να μου πει, ας πούμε, ότι το υποσυνειδητό μου, ότι ξέρεις εσύ θα γίνεις γραφίστας μετά. Θεωρείς το επάγγελμά σου συναρπαστικό, πώς δουλεύεις? Τι είναι αυτά που σου αρέσει να κάνεις? Ότι είναι συναρπαστικό είναι, γιατί έχει μια ποικιλία. Δηλαδή δεν βαριέσαι, είναι δημιουργικό. Ο γραφίστας έχει πολλές επιλογές. Ναι, αυτό είναι το καλό. Και να σου πω και κάτι άλλο, ότι σύμφωνα με τις αγγελίες που βλέπω που ζητάνε γραφίστες, πιστεύω ότι τα νέα παιδιά έχουν λίγο περισσότερες ευκαιρίες από εμάς που είμαστε λίγο πιο παλιοί. Τα παραμύθια, τα φτιάχνουν και αυτά οι γραφίστες? Εννοείς την εικονογράφηση? Ναι, την εικονογράφηση. Ναι, βεβαίως. Ναι, κάποιοι πιάνουν περισσότερο το χέρι τους. Θα το έκανες εσύ να φτιάξεις ένα παραμύθι? Θα το έκανα και θέλω να γράψω και παραμύθι, μάλιστα. Τελικό. Το έχω έτσι λίγο σαν αποθυμένο. Και οπωσδήποτε θα κάνω και την εικονογράφηση. Σε γραφίστας. Όλο το πακέτο. Και το εξώφυλλο, όλα. Ωραία. Να μας το πεις να το πάρουμε, να το διαβάσουμε. Εννοείται. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος μας. Κρίμα γιατί άρχισε και πέρναγα ωραία το έργο και τον αέρα. Πάμε, είχαμε συνηθίσει. Θέλω αρχικά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρέθηκες εδώ πέρα. Α, χαρά μου. Και εκτός από τη συνέντευξη που σου πήρα, ήσουν και συμπαραγωγός μου. Αν το λεωστά, ναι. Φοβερό δίδυμο. Κάποια στιγμή γράμμε και τρίδυμο, βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ βέβαια και τη Χριστίνα. Να ευχαριστήσουμε και την Αγγελική και τη Σύση και τον Γιάννη και την Αλεξάνδρα που ήταν εδώ πέρα και μας βοήθησε. Και όλους γενικώς που μας βοήθησαν σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιλένα. Και τη Μάνια να ευχαριστήσουμε που μας έκανε ηχοληψία. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο για τις ευχές του. Να ευχαριστήσουμε και όλους όσους μας έχουν κάνει like και μας βλέπουν.
Πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν περάσετε κι εσείς ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε. Καλό απόγευμα. Είσαι παιδί που χρειάζεται βοήθεια. Ξέρεις κάποιο παιδί που έχει ανάγκη να το βοηθήσουν? Υπάρχει μια γραμμή που γίνεται σύνθημα βοήθειας για κάθε παιδί. 1056. Εθνική γραμμή SOS από το χαμόγελο του παιδιού. 1056. Μπορείς να καλέσεις ανώνυμα και δωρεάν όλο το 24ωρο, κάθε μέρα.